Αντιδράσεις προκαλούν οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για το νέο διευρυμένο πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου που θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο και δίνει τη δυνατότητα για λήξη των μαθημάτων στις 5.30 το απόγευμα. Ευνηδιαστικά έγινε η ανακοίνωση, χωρίς συζήτηση με την εκπαιδευτική κοινότητα, όπως άλλωστε το συνηθίζει το Υπουργείο, αναφέρει στην κάμερα της τηλεόρασης Επιλογές ο Πρόεδρος των Δασκάλων Σερών, Πασχάλη Στεφάνου. Η ανακοίνωση έγινε ευνηδιαστικά. Το συνηθίζει το Υπουργείο Παιδείας αυτό, χωρίς να κάνει καμιά ζήτηση με την εκπαιδευτική κοινότητα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα. Και το ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός. Τώρα, χωρίς με τις συναντήσεις που έκανε με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία, όταν ανακοινώθηκε αυτό, δεν είχε δώσει λεπτομέρειες πώς θα γίνει. Απλώς τώρα είδαμε σε νομοσχέδιο που κατέβασε για τα πανεπιστήμια, έχει και ένα πρόγραμμα, πώς ήταν το πρόγραμμα και στο ολοήμερο δημοτικό και στο ολοήμερο νηπιαγωγείο, το οποίο όμως δεν λέει λεπτομέρειες, το αφήνει πάλι ασαφή, πρέπει να έρθουν εγκύκλοι και οδηγίες. Ο κύριος Στεφάνου ζητά το ολοήμερο σχολείο να στηριχθεί και να επανέλθει ο υπεύθυνος ολοήμερου που καταργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Το ολοήμερο σχολείο πρέπει να στηριχθεί. Όμως πρέπει να στηριχθεί όχι μόνο με μια επέκταση του ωραρίου, γιατί και θα θυμίζω ότι πρωτού 15 χρόνια είχε ξαναγίνει η επέκταση του ωραρίου μέχρι τις 5 ώρα, αλλά δεν μπόρεσε να διατηρηθεί γιατί δεν υπήρχε με συμμετοχή των γονέων. Και πιστεύω προσωπικά ότι μετά τις 4-5.30 πολύ, τουλάχιστον σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Σερών, πολύ λίγα τμήματα θα λειτουργήσουν με τις επιτέμιες. Θέλει στήριξη το ολοήμερο σχολείο, καταρχήν να επανέλθει για το δημοτικό, να επανέλθει ο υπεύθυνος ολοημέρου, ο δάσκαλος, ο οποίος είχε με το 2016, είχε, ο κύριος Φίλης το είχε περικόψει για να κερδίσει 4.500 θέσεις δασκάλων, δεν είναι ότι διορισμοί. Και όπως και τον υπηαγωγείο, πιστεύω ότι δεν υπάρχει τεκμηριωμένο επιστημονικά κάποιο παιδί να κάθεται μέχρι 11 ώρες στο σχολείο, σε αυτές τις υποδομές, μέχρι 5.30 ώρα. Άρα πρέπει να γίνει μια ζήτηση να στηριχτεί το υπάρχον ολοήμερο, που είναι μέχρι τις 4. Πιστεύω αυτό πρέπει να ενδυναμωθεί. Αυτό πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση. Και το άλλο θα δείξει αν θα υπάρχει ιδιαίτερη συμμετοχή για τους γονείς μετά τις 4 η ώρα. Την ίδια ώρα ο κύριος Στεφάνου επισημαίνει ότι εκτός από την ενίσχυση με προσωπικό, απαιτούνται και ανάλογες υποδομές για να λειτουργεί περισσότερες ώρες στο σχολείο. Όπως είπε και η κυρία Υπουργός, είπε ότι θα διοριστούν περίπου 3.500 αναπληρωτές φέτος για την ενίσχυση του ολοημένου δημοτικού και νηπιαγωγείου. Αλλά ξέρω αυτό από την ενίσχυση του προσωπικού. Εμείς το βλέπουμε σε τεχνιακά ότι θα δούμε κάποιες θέσεις. Πρέπει να υπάρχουν και υποδομές και φυσικά και το πρόγραμμα το οποίο θα διδάσκονται, τα αντικείμενα θα διδάσκονται. Εδώ στην παράδειγμα στο δημοτικό υπήρχαν όμιλοι. Αυτοί οι όμιλοι προφανώς τους πήραν από τους ομίλους, έχουν τα πειραματικά. Κάνουν ομίλους, αλλά είναι κάτι ασαφές αυτό με τους ομίλους και πώς θα είναι και πώς θα μπορείς να δημιουργικά ένα παιδί να μπορεί να απασχοληθεί τόσες πολλές ώρες εκεί και φυσικά και υποδομές που λείπουν από τα σχολεία μας και τα νηπιαγωγεία μας.